Με τη δέουσα λαμπρότητα, τιμά το Ηράκλειο τον πολιούχο τη πόλη Αγιομηνά. Οι εορτασμοί άρχισαν το πρωί με την αρχιερατική θεία λειτουργία και με του πιστού να δίνουν το παρόν, ενώ πραγματοποιήθηκε έπειτα η λιτάνευση τη εικόνα και των ιερών λιψάνων του Αγίου στου κεντρικού δρόμου. Έρχομαι πολύ συχνά εδώ στην Εκκλησία. Ο Αγιομηνά προστατεύει όλο το Ηράκλειο, όλη την Κρήτη. Είναι θεαματουργό και το γνωρίζουμε πολύ καλά. Στου εορτασμού για τον πολιούχο τη πόλη του Ηρακλείου, Αγιομινά, παραβρέθηκε ο Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού και Βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρης Αυγεννάκη. Ο Άγιο Μινά γεννήθηκε στην Αίγυπτο στα μέσα περίπου του 3ου αιώνα μετά Χριστόν απογονεί γονεί αλλά έγινε χριστιανό. Όταν ενηλικιώθηκε, αποφάσισε να κάνει καριέρα στο Ρωμαϊκό στρατό ω αξιωματικό στο υπηκό στη Μικρά Ασία. Το 303 μετά Χριστόν, με το διωγμό των χριστιανών που κράτησε μέχρι και το 311, παρετήθηκε από το αξίωμά του και ασκήτεψε στα βουνά. Σε ηλικία 50 περίπου ετών, θείο όραμα του αποκάλυψε ότι είχε φτάσει η ώρα να μαρτυρήσει. Εγκατέλειψε το βουνό και κατέβηκε στην πόλη, όπου μπροστά στου Ιδωλολάτρε δήλωσε ότι είναι Χριστιανό. Συνελήφθη, οδηγήθηκε στη φυλακή και βασανίστηκε φρικτά. Τον μαστίγωσαν, τον έκδαραν και τον έσυραν γυμνό σε δρόμο με κοφτερέ πέτρε. Παρά το φρικτό μαρτύριό του, ο Άγιο δεν δέχτηκε να αρνηθεί την πίστη του και στο τέλο αποκεφαλίστηκε. Ο Άγιο Μινά καθιερώθηκε πολιούχο του Ηρακλείου την περίοδο τη